1η Ιουνίου στο Eurogroup του Λουξεμβούργου μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα κινηθούμε στο τέλος του προγράμματος. Θα είναι μια ιστορική στιγμή, 8 χρόνια μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ελληνικές αρχές για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και ιδιαίτερως τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός και όλες οι ελληνικές αρχές πρέπει να είναι ενωμένοι ως προς αυτό. Θα συζητηθούν φυσικά μέτρα για το χρέος, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι από αυτό το βάρος του χρέους από τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να ειδωθούν, υπάρχουν μηχανισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, λιγότερο χρέος, και επίσης υπάρχουν και λύσεις για μετά το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με εμένα, στο ίδιο μήκος κύματος. Το να είσαι σε ένα πρόγραμμα σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Αν είσαι εκτός προγράμματος, πάλι σημαίνει κάτι άλλο. Και δεν θα υπάρχει άλλο πρόγραμμα, θα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να καθορίσουμε το τι ακριβώς θα συμβεί στην Ελλάδα, το τι υπήρχε και στις άλλες χώρες, όπως στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Υπήρχε μια εποπτεία και εκεί αυτή η εποπτεία διασφάλιζε ότι οι δεσμεύσεις γίνονταν σεβαστές. Μετά το πρόγραμμα όλα θα πρέπει να βασίζονται σε ένα πρόγραμμα, σε μια συμφωνία που θα ανήκει στους Έλληνες, σε μια στρατηγική που θα έχει ως εμπνευστή την ελληνική πλευρά. Όσο πιο γρήγορα εμείς έχουμε στρατηγική, τόσο το καλύτερο. Το αν αυτό γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες θα είναι πολύ καλύτερο, διότι η Ελλάδα θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της το συντομότερο δυνατό. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κανονική χώρα της Ευρωζώνης με πλήρη δικαιώματα και καθήκοντα, φυσικά με πολύ σημαντική συνεισφορά στο μέλλον της Ευρωζώνης και με μια στρατηγική ανάπτυξη που θα οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας που θα είναι πολύ καλές για τον ελληνικό λαό, διότι γνωρίζω ότι τούτο χρειάζεται εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι έως την έξοδο από το πρόγραμμα, έως τον Αύγουστο δηλαδή, τα μέτρα του χρέους θα έχουν ήδη ληφθεί? Θα υπάρχει ήδη απόφαση για το χρέος έως τότε? Νομίζω ότι τον Ιούνιο θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική συμφωνία, τόσο στο πώς θα οδηγηθούμε στην τελική ολοκλήρωση του προγράμματος, όσο και στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, και επίσης πώς μπορούμε να καθορίσουμε μια εποπτεία μετά το πρόγραμμα για μια χώρα η οποία θα έχει ανακάμψει πλήρως, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τις δικές της δεσμεύσεις προς τους εταίρους της εντός Ευρωζώνης. Και επ' αυτού δουλεύουμε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι η περισσότερη ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει με το πρόγραμμα? Όχι, μιλάω για μια εποπτεία μετά το πρόγραμμα, που η Ελλάδα θα είναι μια κανονική χώρα της Ευρωζώνης με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεν θα είναι κάτι ειδικό για την Ελλάδα. Αντίστοιχα προγράμματα ήδη έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το έχουμε κάνει για άλλες χώρες. Υπάρχουν αποστολές για την Ιρλανδία, υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα για την Πορτογαλία, για την Κύπρο κτλ. Και αυτές οι χώρες τηρούν πλήρως τις δεσμεύσεις και συνεχίζουν την πορεία τους. Αυτές οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται ενώπιον των πιστωτών και των εταίρων, επωφελία των οικονομιών των χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι τα υγιή οικονομικά στοιχεία και τα πλεονάσματα μας οδηγούν σε μια επιτυχία. Είναι κάτι θετικό. Δεν είναι κάποιοι ειδικοί κανόνες για την Ελλάδα. Όχι. Δεν θέλω κανένα επιπρόσθετο πρόγραμμα. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Θέλω η Ελλάδα να είναι ιδιοκτήτρια του προγράμματος, να είναι ένα κανονικό κράτος της Ευρωζώνης που θα τηρεί τις δεσμεύσεις της. Αυτό ακριβώς σημαίνει μια τέτοιου είδους εποπτεία. Και νομίζω ότι εμείς θα σχεδιάσουμε τον σωστό τρόπο για να κινηθούμε στο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα. Ναι, γιατί έπρεπε να προλάβουμε ζωντανή εκπομπή. Απευθεία σύνδεση της. Ήταν η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Επίτροπο των Οικονομικών, τον κύριο Μοσκοβισσή, που είναι στην Αθήνα για διαβουλεύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μαζί μας, όπως κάθε απόγευμα, Φόφη Γιωτάκη και Σωτήρης Καψόχας. Και είναι 5η 8 Φεβρουαρίου, μεγιά η έξοδος στις αγορές. Το πράσινο φως δόθηκε ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών και άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του επταετούς ομολόγου ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το στοίχημα είναι μεγάλο, γιατί από την έκβασή του θα εξαρτηθεί η αυτόνομη έξοδος από τα μνημόνια.
Ναι, τώρα στην πρεμιέρα της εξόδου αυτής της αγορές βρίσκεται στην Αθήνα, όπως είδαμε, ο Επίτροπος Μοσκοβισή, ο οποίος στέλνει